Πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην περιοχή. Ξεκίνησα μια περιοδία από την Αλεξανδρούπολη. Περνάμε από την Κομοτηνή, το απόγευμα πάμε στη Ξάνθη. Και την Κυριακή θα ολοκληρωθεί αυτή η περιοδία εργασίας, προβημίας. Εγώ χαίρομαι που σας καλωσορίζω στο γραφείο μου. Άστε καλά. Επιτρέψτε μου να πω ότι το καλωσόρισμα το δικό μου είναι και καλωσόρισμα όλου του λαού της Ροδόπης. Σας ευχαριστώ. Το λαό της Ροδόπης, ο οποίος είναι ένας πολύ φιλήσικος λαός και δεπρέζει. Τα αισθήματα που τρέφει για την Κύπρο, δεν χρειάζεται να το πω, θα έλεγα ότι είναι όλοι εμείς οι θρακιώτες αγαπούμε ιδιαίτερα την Κύπρο μας. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε, θα έλεγα εξοχότατε, σε τομείς που έχουν να κάνουν με τον διαπολιτισμό, με την διαθρησκευτισμό, για να δώσουμε εκείνα όλα, θα έλεγα, τις προϋποθέσεις, όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, για να αναπτυχθεί ένας διάλογος, αυτό κάνουμε εμείς εδώ στον τόπο μου. Και θα έλεγα ότι μέσα από αυτό το κομμάτι, η συμβίωση στην περιοχή μου μεταξύ των δύο στοιχείων, γιατί όπως και όλα γνωρίζετε υπάρχουν και χριστιανοί και μουσουλμάνοι, θα έλεγα ότι υπάρχουν ιδιαίτερα καλές προϋποθέσεις, ώστε τα δύο στοιχεία να συμβιώνουν και να ζουν αρμονικά και μέσα στους κανόνες της δημοκρατίας και του δικαίου, του διεθνούς δικαίου, θα έλεγα. Η περιοχή μου είναι ένας νομός ακριτικός, όπως το είδατε κι εσείς. Μακριά από το κέντρο δεν έχει όμως αυτό σημασία, γιατί έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, ώστε να δημιουργηθούν εκείνες οι καταστάσεις που θα δώσουν την όθηση και την οικονομική κυρίως όθηση και όχι μόνο, για να μπορέσει ο τόπος αυτός να ζει μέσα, οι κάτοικοι του να ζουν μέσα σε κανόνες, ευημερίες και σωστές θα έλεγα. Ο νομός μου είναι ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλα λιμάνια, είναι ανάμεσα σε δύο μεγάλα αεροδρόμια και έχουμε μία πύλη εισόδου στα βόρεια των συνόρων μας, αυτό της Νυμφαίας, όπου θα έλεγα είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Να σκεφτούμε ότι είναι η δεύτερη πύλη εισόδου σε πληθυσμό στην Ελλάδα μετά των Ευζών. Άρα λοιπόν αυτό συνεπάγεται για την περιφέρειά μας ένα πολύ σεβαστό, θα έλεγα, επιπλέον εισόδημα για την περιοχή μου. Βέβαια δεν φτάνει μόνο αυτό, εμείς θα πρέπει να παράξουμε έργο. Έργο το οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε άξονες που έχουν να κάνουν κυρίως με τα έργα υποδομής, να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη γεωργία, δεδομένου ο νομός μου είναι κατά 65% ασχολούνται οι κάτοικοι με τη γεωργία. Ναι. Δίνουμε μεγάλη προσοχή στο Πανεπιστήμιο, γιατί είναι ένας φορέας, θα έλεγα, πολύ σημαντικός, δεδομένου ότι φοιτούν αρκετοί χιλιάδες φοιτητές και μάλιστα είναι πολύ σεβαστός ο αριθμός των Κυπρίων που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο. Είχα και έχω πάρα πολλούς φίλους και παλαιότερα και τώρα με την ιδιότητά μου την αθλητική ήμουν διαιτητής, ξέρετε. Ένα ποδοσφαίρο σου πολύ και έχω έρθει πολλές φορές στην Κύπρο. Στην Κύπρο, ναι. Ναι, βεβαίως έχω έρθει, έχω παίξει το γούπου σου, καλά το λέω. Ναι, γάσιπι. Γάσιπι, συγγνώμη, έχω παίξει. Και έτσι μου έδωσε τη δυνατότητα, μου έχει δοθεί να γνωρίσω και πολλούς αθλητικούς παράγοντες και να, θα έλεγα έτσι, να τους αξιολογήσω και πάλι θετικά. Είστε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, η περιοχή μου, όπως σας είπα, έχει το Πανεπιστήμιο, λοιπόν, το οποίο είναι πραγματικά ένας σημαντικός παράγοντας που προσφέρει και οικονομικά στον τόπο μου. Μένει να αξιοποιήσουμε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που έχει να κάνει με το τουριστικό προϊόν και θα χρειαστώ εδώ και τη βοήθειά σας να μας βοηθήσετε, δεδομένου γνωρίζω ότι θα υπάρχει το καλοκαίρι απευθείας πτήση Αλεξανδρούπολης με την Λάρνακα, το λέω καλά. Άρα λοιπόν όλοι οι τουρίστες, θα μου επιτρέψετε να πω, συμπατριώτες μας που θα έρθουν από κάτω, να έρθουμε και στον τόπο μου, να τους καλοδεχθούμε, να δούνε τις ομορφιές του τόπου μου. Όλη η πατρίδα, όλη η Ελλάδα είναι μόνο ομορφιές. Να τους καλωσορίσουμε, να τους καλοδεχθούμε
και θα έλεγα να φούνε και οι δικοί μας να έρθουν κάτω σε εσάς και θα έλεγα θα είναι ένας τρόπος αυτός για να μεγαλώσουμε και να διευρύνουμε τις σχέσεις μας με τους αδερφούς Κυπρίους που θα έρθουν. Ξέρετε, η περιοχή μου, κύριε Πρέσβη, στα χρόνια του Βυζαντίου ήταν, θα έλεγα ότι είναι σήμερα το Άγιο Όρος για τη σύγχρονη εποχή μας, για την εποχή μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στον θρησκευτικό τουρισμό, γνωρίζοντας ότι οι αδελφοί Κύπροι πιστεύουν πάρα πολύ στο Θεό. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ καλό κίνητο να έρθουν στη Ροδόπη, να επισκεφτούν την ορεινή Ροδόπη για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο και στο θρησκευτικό κομμάτι να διαβεύουμε τις σχέσεις μας πάντα προς το θετικό, προς τη θετική κατεύθυνση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Σας καλωσορίζω και πάλι στην περιοχή μου, στον τόπο μου. Για μένα είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας, εξοχότατε, γιατί δίνει μια, θα έλεγα, μια πολύ έτσι βαρύτητα για την περιοχή μου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη που δείχνετε, γιατί μόνο αγάπη μπορεί να έχει κανείς για να επισκέφτεται ένα άλλο τόπο. Πρέπει να πάει, να θέλει να πάει. Από την ημέρα που έφτασα εδώ, αν και γνωρίζω τον τόπο λόγω προηγούμενης παρουσίας μου οικογενειακός εδώ, γιατί ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός του ελληνικού στρατού. Επομένως υπηρετήσαμε, και λέω υπηρετήσαμε, γιατί όταν υπηρετεί ο πατέρας, υπηρετούν όλη η οικογένεια. Υπηρέτησε εδώ. Υπηρέτησε στη Ξάνθη. Θρακιώτης εγώ. Ναι, από το 81 μέχρι το 84 πήγα σχολείο στη Ξάνθη. Έζησα κι εγώ αυτό τη συμβίωση χριστιανών και μουσουλμάνων μέσα στα σχολεία, χωρίς διακρίσεις. Και είναι κάτι το οποίο και εμείς στην Κύπρο ζούσαμε για πάρα πολλά χρόνια, γιατί ξέρετε το κυπριακό πρόβλημα δεν ήταν ποτέ πρόβλημα πολιτισμού και θρησκείας. Ήταν πάντοτε πρόβλημα καθαρά πολιτικό και δυστυχώς λόγω των βλέψεων της Τουρκίας προς την Ανατολική Μεσόγειο και την επιθυμία τους ανέκαθεν επιθυμίας να κατακτήσουν το νησί. Φέτος συμπληρώνουμε 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή. Στόχος μας παραμένει η επίλυση του κυπριακού προβλήματος και ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Η επίλυση του κυπριακού προβλήματος για να είναι βιώσιμη και λειτουργική, μάλλον να είναι λειτουργική πρώτα και μετά βιώσιμη, θα πρέπει να είναι και δίκαια. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε. Και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε υπέρ μας το Διεθνές Δίκαιο, έχουμε υπέρ μας το Δίκαιο της Θάλασσας, και έχουμε επίσης και ένα τεράστιο, νομίζω, χαρακτηριστικό. Αυτό της ετοιμότητας να συμβιώσουμε με τους τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας και να πάρουμε και να σκεφτούμε την επόμενη γενιά, όχι την τωρινή γενιά. Ξέρετε, συχνά οι πολιτικές αποφάσεις δυστυχώς παίρνονται με σκεπτόμενοι ένα εφήμερο κέρδος. Πρέπει να σκεφτούμε τις επόμενες γενιές. Και η επιβίωση στο νησί, στην ακριτική, στην άλλη πλευρά της ακριτικής, με την παρουσία του ελληνισμού εκεί, είναι σημαντική. Εμείς είμαστε, σας συγχαίρω, γιατί ο νομός Ροδόπης, η περιφέρεια και ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα. Και γι' αυτό και η παρουσία μου εδώ έχει και αυτό το στόχο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που αναφέρατε, εύστοχα αναφέρατε. Η επίσκεψή μου είναι μια επίσκεψη προοδευτικής. Είναι μια επίσκεψη πολιτοσκόπησης των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την ανάπτυξη των σχέσεων μας. Οπωσδήποτε οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στην Αθήνα. Ένας πρέσβης, ο οποίος τιμά τη δουλειά του και τον εαυτό του πάνω απ' όλα και τη δουλειά που κάνει και την πατρίδα του, νομίζω ότι όσο πιο λίγο χρόνο σπαταλά στην Αθήνα ή στο κέντρο εκεί που βρίσκεται και δεν τρέχει για να μάθει την υπόλοιπη χώρα, να δει τα θέματα, τότε δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Επομένως, μια από τις προτεραιότητες της δικές μου, από την ημέρα που ανέλαβα, είναι η εξωστρέφεια. Μέσα από αυτήν την εξωστρέφεια μαθαίνεις καλύτερα τον τόπο διαπίστευσή σου, τη χώρα διαπίστευσή σου
και παράλληλα μαθαίνεις τον κόσμο και αυτό γεννάει με την ημέρα, με την ώρα, ευκαιρίες διεύρυνσης των σχέσεων των λαών. Και αυτό είναι εγκατακλείδη αυτό που έχει σημασία. Η ταυτότητα της, το σχέσιό μας είναι ταυτότητα αδελφική. Οι σχέσεις είναι αδελφικές. Αλλά δεν είναι δεδομένες. Πρέπει να δουλεύουμε συνεχώς για να τις διευρύνουμε. Και η οικονομική συνεργασία ή η συνεργασία με την παρουσία πολλών φοιτητών εδώ ή ακόμα και το θρησκευτικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά και στο αναφέρατε ότι θα έχουμε την έναρξη των απευθείας πτήσεων από τη Λάρνακα προς την Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα δώσει πνοή νομίζω σε όλη την περιοχή, σε όλη την περιφέρεια και με όλες τις συναντήσεις που είχα, τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι είδα όλους τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπροσώπους των ξενοδόχων, του συνδέσμου ξενοδόχων, έχω δει αντιπροσώπους από το επιμελητήριο. Όλοι έχουν, με όλους μοιραστήκαμε τα ίδια πράγματα. Οι απευθείας πτήσεις γίνονται από μια ιδιωτική εταιρεία. Οι ιδιώτες, για να συνεχίσουν το ότι έρχονται οι πτήσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για μας δεν είναι ικανοποιητικό. Εμείς θέλουμε να έχουμε ολόχα. Και εμείς το ίδιο. Επομένως, για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να δώσουμε τα κατάλληλα κίνητρα στους ιδιώτες, δηλαδή αυτούς που έχουν την εταιρεία και αυτούς που εμπλέκονται, για να συνεχίσουν να συνεχιστεί αυτή η ροή. Η ομάδα των φοιτητών που υπάρχει τόσο στη Ροδόπη αλλά και σε ολόκληρη την περιφέρεια, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι ένας σεβαστός αριθμός, υπολογίζεται περίπου 500. Σε αυτούς να υπολογίζεται επίσης συγγενείς και φίλους, οι οποίοι θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη γραμμή. Επομένως, εμείς πήγαμε στους φοιτητές, τους είπαμε συγκεκριμένα πράγματα, ήδη είναι έτοιμοι και είναι ενθουσιασμένοι να χρησιμοποιήσουν τη συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ο θρησκευτικός τουρισμός, όπως σωστά αναφέρεται, είναι το δεύτερο. Δηλαδή, η αφίδρομη διοργάνωση ταξιδιών θρησκευτικού χαρακτήρα, τα λεγόμενα προσκυνήματα, είναι κάτι που βεβαίως θα ενισχύσει τη συγκεκριμένη δράση. Ο άλλος είναι ο επιχειρηματικός κόσμος, η ανταλλαγή υπερχρηματιών ή η διοργάνωση συνεδρίων. Έχετε εξαιρετικά συνεδριακά κέντρα εδώ στην περιοχή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Συνεδριακός τουρισμός. Βεβαίως, συνεδριακός τουρισμός. Επίσης υπάρχει ένα άλλο κομμάτι. Έχουμε ένα Κύπριο ο οποίος ασχολείται με τον κυνηγητικό τουρισμό στην περιοχή. Και υπάρχει. Επίσης, στον τομέα της νέας τεχνολογίας. Εμείς ήδη παίρνουμε ως πρεσβεία πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση συνεδρίων που αφορούν τις νεοφυείς εταιρείες νέας τεχνολογίας. Μπορούμε να δούμε και αυτό το κομμάτι. Υπάρχει το θέμα των κατασκηνώσεων. Ήδη στις επαφές μας που είχαμε με τους Σεβασμιώτες Μητροπολίτες Αλεξανδροπόλεως και Κομωτινής, οι σεβαστοί πατέρες μας αποδέχτηκαν την πρόταση έτσι ώστε να δοθεί ένας σεβαστός αριθμός στις κατασκηνώσεις για Κυπριόπουλα να επισκεφτούν μαζί με τα Κυπριόπουλα θα έρθουν και μονείς. Επομένως και αυτό θα ενισχύσει την τοπική οικονομία. Επίσης, παρουσίασα στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πριν λίγο την ιδέα και την παρουσιάζω και σε εσάς της λεγόμενης ταυτότητας της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του νομού Ροδόπης συγκεκριμένα ίσως. Όσον αφορά την ένταξη, την προσπάθεια που θα πρέπει να καταβάλλεται για ένταξη πιθανώς κάποιου χώρου, δεν είναι κατά ανάγκη αρχαιολογικού, πολιτιστικού, αρχαιολογικού ή ακόμα μια πλούσια σε φυσικό περιβάλλον περιοχής, στον κατάλογο στο World Heritage της UNESCO. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να προσπαθήσετε να κερδίσετε αυτή την ταυτότητα, γιατί οπωσδήποτε θα ανοίξει και θα κάνει γνωστή την Ροδόπη και τη Θράκη και την Ανατολική. Βεβαίως. Και υπάρχουν αυτές οι περιοχές, θα την κάνει γνωστή σε όλο τον κόσμο. Επομένως και από εκεί θα έχετε μια σημαντική εισρωή τουριστών, ερευνητών,
καθηγητών που θα θέλουν να δουν την περιοχή, να κάνουν έρευνες. Άλλο σημαντικό κομμάτι το οποίο συζητήσαμε είναι το κομμάτι της ανάπτυξης του, ας το πούμε, της εκπαίδευσης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχουν τις προϋποθέσεις. Βεβαίως. Έχετε τα κρατικά πανεπιστήμια εδώ, αλλά μπορούν να διευρυνθούν οι τομείς. Για παράδειγμα, στη συνάντησή μας με τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης, συνειδητοποίησαμε ότι είναι ένα οπωσδήποτε γεωστρατηγική σημασίας έργο, αλλά συνάμα είναι ένα έργο που μπορέσει να δώσει τεράστια επιρροή στην περιοχή, υπό ποια άποψη. Και θα συγκρατήσει επίσης και την τάση φυγής ίσως που υπάρχει του νεαρού κόσμου από τα χωριά γύρω από την Αλεξανδρούπολη. Η δημιουργία μιας ακαδημίας, η οποία να σχετίζεται με τα θέματα ναυτιλίας, ενέργειας, καινοτομίας, τουρισμού, μηχανολογίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό το συγκεκριμένο έργο συνδυάζει όλους αυτούς τους τομείς